Βήμα-βήμα, η ρουτίνα για να μηδενιστεί η μπάκα, μια και καλή, μέχρι το καλοκαίρι, είναι εδώ πέρα. Μείνε μέχρι το τέλος και θα σου αποκαλύψω εδώ τα μυστικά, τα κλειδιά αυτά θα τα βάλεις μέσα στην πόρτα, θα ανοίξεις την πόρτα και απ' την άλλη είσαι εσύ με six pack. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ξυπνάμε το πρωί. Τι κάνουμε, τρώμε πρωινό? Εννοείται ότι όχι, δεν τρώμε πρωινό. Εγώ είμαι το πρωινό, δεν μπορώ, το πρωινό μου, είμαι άνθρωπος πρωινός, τύπος πρωινό. Να, τόσα μου τα έχετε κάνει, τσουρέκια. Μπορεί να είσαι του πρωινού, να φας φαγητό του πρωινού, το μεσημέρι ή το βράδυ. Έχουμε κάνει συνταγές αυγόφετες, έχουμε κάνει συνταγές κρέπες, έχουμε κάνει συνταγές. Συνταγές και συνταγές. Γλυκά, αλμυρά, ό,τι θες, εντάξει. Αλλά θα το φας μετά, δεν θα το φας το πρωί. Το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις με το που ξυπνήσεις είναι να βάλεις τροφή στο στόμα σου. Καταστροφικό. Τι πρέπει να κάνεις? Α, θα πιω καφέ. Ξέρω το κόλπο σου. Πιω καφέ. Όχι, λάθος. Με το που ξυπνήσεις θα πιεις το ρόφημα της επίπεδης κοιλιάς. Επειδή καλοκαιριάζει, αλλάζουμε λίγο το ρόφημα και τα ροφήματα. Οπότε δώσε βάση. Με το που ξυπνήσεις, θα πάρεις ένα ποτηράκι, θα βάλεις λίγο κανέλα, λίγο κουρκουμά και το ανακατεύεις και το πίνεις. Ρίχνει τα επίπεδα ζαχάρου, σκοτώνει την πείνα, θωρακίζει το πεπτικό, ρίχνει και το pH του στομαχίου και βοηθάει και το έντερο και γενικά βοηθάει το μεταβολισμό να πάρει λίγο ένα μπρος λίγο πιο γρήγορα και να μπούμε στη φάση νηστείας πολύ πιο γρήγορα. Ένα λεπτό πιο γρήγορα να μπούμε, ένα λεπτό για 3 μήνες είναι ένα κιλό. Πάμε τώρα. Τελείωσε αυτό, το πίνουμε. Ωραία, άντε γεια. Μετά, περιμένουμε μισή ώρα. Καφές, σκέτος. Μπούξο, 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 μπούξο. Μπορώ να βάλω ένα κόκο, λίγο, βάζω λίγο ζάχαρη. Τι έχουμε πει, ολίγη ζάχαρη, ολίγα αποτελέσματα. Ένας κόκκος ζάχαρης σπάει την νηστεία. Ένας κόκκος, παιδιά. Ένας κόκκος. Θέλει πολύ προσοχή. Σπάει την αυτοφαγία, σπάει την υπερδιέργεση της αυξητικής και σπάει όλο αυτό το κύκλωμα. Δεν πρέπει, παιδιά. Δεν πρέπει. Σκέτος, 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 σκέτος. Πες το μαζί μου. Σκέτος. Πάμε τώρα. Πίνεις τον καφέ σου. Ωραία. Ήρθε η ώρα να φύγεις από το σπίτι. Πριν φύγεις από το σπίτι. Καλό είναι τώρα που καλοκαιριάζει να φτιάξουμε ένα ρόφημα ηλεκτρολιτών σπιτικό. Μου λέει πήρα, λέει, από το τζέλ από τα Intersport. Ποιο τζέλ, ρε φίλε, πήγαινε στον βενζινάδικο και πιες λίγο λάδι, να πούμε, μηχανής, να πούμε. Που παίρνετε, πάτε, παίρνετε ό,τι. Ό,τι σας κατέβει, πάτε και παίρνετε. Θα το φτιάξουμε σπιτικό σπίτι. Εντάξει. Πώς το κάνουμε αυτό? Πάρουμε ένα μεγάλο μπουκάρι, 1,5 λίτρο, και θα βάλουμε μέσα μία πρέζα θάλασσινο αλάτι. Μία πρέζα αλάτι με αλεϊόν. Μία πρέζα αλάτι ψεύτικο, το πράσινο. Μετά θα πάρεις λίγο λεμονάκι. 4 σταγόνες. 4 σταγόνες σε όλο αυτό. Δεν πρέπει. Οι ηλεκτρολίτες, παιδιά, θέλουν προσοχή. Ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Πρέπει να είναι σωστές οι δοσολογίες. Ωραία, το πάρεις αυτό, το ανακατέψεις και το πίνεις αυτό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεν το πιεις μόνο ρουφή, το πίνεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και στη φάση νηστείας και στη φάση σύντησης. Πριν, μετά, πριν κοιμηθείς, με το που ξυπνείς, ανάμεσα εκεί στους καφέδες και αυτά, θα το πίνεις αυτό. Εντάξει. Για να ενυδατώνεται το σύστημά σου. Μην μας μείνεις στον τόπο τώρα με δύο ζέστες, με ένα χτυπήσει ο ήλιος και μετά με βρίζουν εμένα. Πρέπει να το κάνεις σωστά. Τώρα, μου πεις δεν το ήξερα. Δεν το ήξερες. Πού να το ήξερες? Επειδή τι, βλέπω τα βίντεο, τα βλέπω δωρεάν. Ναι, αλλά είσαι χοντρός ακόμα. Οπότε, εάν θες να το κάνεις σωστά, πάτησε το προφίλ μου, πάτησε το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου και κλείσε ένα ραντεβού μαζί μας. Εντάξει, κλείσε ένα ραντεβού μαζί μας. Το πρώτο είναι δωρεάν. Θα σου κάνω μια ενημέρωση, θα τα πούμε. Θα σου πούμε αν το κατέχεις, αν κάνει το σώμα σου για διαλυματική. Δεν κάνει διαλυματική για όλους. Ας κάνουμε αυτό το ραντεβού να δούμε αν κάνει. Ήρθε η ώρα για το πρώτο μας γεύμα. Πότε να φάω το πρώτο μου γεύμα, πότε να φάω το πρώτο μου γεύμα. Παιδιά, δεν χρειάζεται να είναι 16-8 αυστηρά. Όσο πιο πολύ σπρώχνετε την ώρα νηστείας, τόσο καλύτερο. Εφόσον αντέχετε μετά να φάτε σαν άνθρωποι και όχι σαν μοσχάρια. Όσο πιο πολύ φαρδένει το παράθυρο σύντησης, τόσο πιο πολύ φαρδένει η μέση. Όσο πιο στενό είναι το παράθυρο και αυστηρό, τόσο πιο στενή η μέση. Πώς πάμε την νηστεία, παιδιά? Ξίδι, μιλόξιδο, κλακ, ένα σφινάκι. Μα μου λέει, με καίει, με καίει. Εντάξει, ρε φίλε, όταν τα πίνεις κάθε βράδυ, κάθε που σου κουέ εκεί πέρα, βγαίνεις εκεί με τον κομμενά και αυτά και τα πίνεις, δεν σε πειράζει το κάψιμο. Α, να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Το ξίδι σε μάρανε. Ρε. Λοιπόν, καλό είναι αυτό, παιδιά. Καλό είναι. Το κάψιμο αυτό είναι καλό. Αυτό πάει εκεί πέρα, στον ισοφάγο, στο στομάχι και το θωρακίζει, έτσι. Πάει και πάει στα τυχώματα αυτό. Και όταν μπει τροφή, θα γίνει σωστή η πέψη. Αργά. Να μείνει το ζάχαρο χαμηλά. Εντάξει. Είναι καλό. Καλό αυτό το κάψιμο. Σκέψω ότι καίγεται το λίπος. Για να μην στεναχωριέσαι. Τώρα, αν δεν παλεύεις με τίποτα, διέλυσε το με λίγο νερό, ρε φίλε. Τι να σου πω. Τι να σου πω. Έτσι, με έχετε φέρει μέχρι εδώ. Λοιπόν, μετά, πρώτο γεύμα. Σαλάτα, πρωτεΐνη. Αυτό είναι. Ιδανικός τρόπος να σπάσουμε την νηστεία είναι έτσι. Ξίδι, μιλόξιδο, βιολογικό. Μετά από 10 λεπτά, σαλάτα, πρωτεΐνη. Εντάξει. Και το βράδυ μπορείς να είσαι λίγο πιο ελεύθερος. Μπορείς να φας τη μαλακία σου, μπορείς να φας το γλυκάκι σου, μπορείς να φας τον υδατάνθρακά σου, να είσαι λίγο πιο έτσι. Και αυτό είναι το μυστικό. Κάντο. Για 30 μέρες και στο λέω, θα φύγει η κοιλιά. Αλλά βήμα-βήμα, σωστά, έτσι όπως πρέπει. Εντάξει. Οπότε,
Αυτό είναι το βίντεο. Ελπίζω να έπιασε τόπο όλα αυτά που είπα σήμερα. Θα τα πούμε στην επόμενη φορά. Με το καλό. Peace out.